Έθνα Λαμπύρη υποδέχτηκε την κάμερα του Happy Day στο εστιατόριο που έστησε στο Πικέρμι και ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό τις επόμενες ημέρες. Η παρουσιάστρια ανακοινώνει μέσα από την εκπομπή μας τις αποφάσεις της για το τηλεοπτικό της μέλλον. Είστε οι πρώτοι που βάζετε το ποδαράκι σας εδώ. Ξέρω ότι είστε γουρλίδες, ξέρω ότι είστε θετικοί άνθρωποι, σας γνωρίζω άπειρα χρόνια, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ, ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας αυτό. Πες το, δεν το περίμενες από μένα, ότι κάποια στιγμή φάε θα κατέληγα στον έχω δικό μου μαγαζί. Πάντα μου αρέσει να φροντίζω πολύ τους δικούς μου ανθρώπους, ανθρώπους που αγαπώ. Το σπίτι μου είναι κέντρο διερχομένων και πολύ το χαίρομαι και το απολαμβάνω. Στο πίσω μέρος του μυαλού μας με το Θανάση, πολλά χρόνια το είχαμε. Δηλαδή, ένα χώρο, επειδή έχουμε πάει σε εστιατόρια, έχουμε ταξιδέψει και αρκετά, πάντα είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ένα μαγαζί που θα έχει ένα πολύ ωραίο φαΐ, θα είναι ένα πολύ ωραίο στέκι για τους φίλους μας και για όλο τον κόσμο που θα γίνουν φίλοι μας σε δεύτερο χρόνο. Και έτσι γεννήθηκε και αυτό το steakhouse. Εστιατόριο εδώ πέρα με κρέας κυρίως. Το βασικό είναι κρέας. Νομίζω ότι η δική μου σπεσιαλιτέ θα έχει να κάνει με το γλυκό, γιατί ξέρεις ότι πάντα είχα δυναμία στα γλυκά. Οπότε ναι, θα φροντίσω κάτι δικό μου να υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς θα είμαι εδώ συνέχεια. Θα σε χάσουμε δηλαδή από την τηλεόραση. Θα σας λείψω. Βασικά θέλω να ασχολούμαι με πράγματα που μου δίνουν χαρά πια. Έχω φτάσει σε ένα σημείο ηλικιακά που νομίζω θέλω λίγο να επιλέγω πια και να, ξέρεις, να έχω το δικαίωμα το να πω όχι εδώ, ναι εδώ. Είναι σαν να κλείνει ένας κύκλος και να ξεκινά ένας άλλος κύκλος. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι εκτός πια τηλεόρασης τώρα εντελώς. Μπορεί και να είμαι. Μπορεί και να μην είμαι και μπορεί να είμαι και σε άλλα πράγματα. Αλλά ο κύκλος σαν κύκλος εκτιμώ ότι έχει ολοκληρωθεί. Έχεις μιλήσει για του χρόνου. Πραγματικά, όχι. Απ' έξω, ναι. Αλλά νομίζω ότι χρειάζομαι λίγο ξεκούραση. Οπότε, δηλαδή, εάν δεν είναι κάτι που σ' αρέσει, αυτό που θα σου προτείνουν, προτιμάς εδώ πέρα στο καινούριο σου παιδί, στο εστιατόριο. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς προτιμάω το καινούριο μου παιδί, το εστιατόριο. Είσαι καθόλου με το Τζόνι Καλημέρι, ας πούμε, που είναι... Όχι, εκτός από τα τυπικά καλωσόρισες, καλώς σας βρήκα και αυτά, δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Εσένα λύγει το συμβόλαιο τώρα. Βέβαια, λύγει. Τώρα, στο τέλος του μήνα. Εσένα και την Τατιάνα Στεφανίδη και τον Νίκο Ευαγγελάτο σας έχουν ότι... και την Ανίτα Πάνιο ότι πάτε στο έξτρα. Δεν μπορώ να σου πω για τους υπόλοιπους συναδέλφους. Μπορώ να σου πω σε σχέση με μένα ότι η συνεργασία μου ολοκληρώνεται και δεν συζητώ βέβαια, αλλά δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Το πόσο πολύ μου έχει λείψει το παιδί μου. Συγκινούμε σε σχέση με αυτό που σου είπα, ότι έχω δώσει τόσα πολλά σε αυτό το πράγμα, σε αυτή τη δουλειά, που έχω στερηθεί άλλα τα οποία δεν γυρίζουν. Δηλαδή να ξανακάνω τη Μαρίς, ας πούμε, 6 χρονών, δεν γίνεται. Πολύ θα το ήθελα και θα γύριζα κι εγώ πίσω. Αλλά όχι, δεν γίνεται. Και... Μόνες ενοχές, ας πούμε. Μόνο ενοχές. Μόνο ενοχές. Μαρίσα, όταν της είπα τις σκέψεις μου, μου λέει, την πάτησα τώρα. Τώρα την πάτησα, μου λέει. Τώρα θα είσαι αυτή η κουραστική μάνα που θα με κυνηγάει με τα σαντουιτσάκια από πίσω. Και ξέρεις, λέω, ναι, κλασικά θα σου βγαίνω από συρτάρια, από ντουλάπια. Έφαγες, έβαλες τη τζακέτα σου και όλα αυτά. Sorry, παιδιά.